Θα απαντήσω μόνο σε μία ερώτηση. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκη και όλοι έχουμε δεσμευτεί για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία που προφανώς θα αφορά στην Ελλάδα, αλλά που θα αφορά και στην Ευρώπη. Εάν δείτε και μόνο τις τελευταίες ώρες, με τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο ελληνικό προξενείο στο Κάιρο, η συμφωνία είναι ένα πρώτο βήμα, βήμα συμφωνία για τη Λιβύη. Το ζήτημα που είναι τελευταίων ημερών για το Ιράν και την Ουκρανία, που πλέον δεν το συζητάμε εδώ και κάποιες μέρες, θα υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά δεν μιλάμε πια για την Ουκρανία. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για Ευρώπη. Πρέπει η Ευρώπη να στραφεί και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γι' αυτό είναι σωστό, όσο επώδυνο που είναι να ασχολούμαστε με την Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Σύμφωνα βέβαια με το σημείο εκκίνησης, πλέον βρισκόμαστε πολύ κοντά. Δεν λέω ότι περάσαμε στις λεπτομέρειες, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι αποστάσεις πλέον έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Δίπλα όμως τη δουλειά που πρέπει να γίνει για την Ελλάδα, θα πρέπει να στραφούμε και να αντιμετωπίσουμε και άλλα κυρίαρχα ζητήματα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο για την Ήπειρό μας. Η Ιταλία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δώσει χείρα βοηθείας και να κλείσει το ελληνικό ζήτημα, αλλά και για να φέρει την φωνή της Ευρώπης και σε άλλα σημεία του πλανήτη που πρέπει να είναι παρούσα. Στα θέματα της Αιγύπτου, της Ουκρανίας, της Λιβύης. Δύο εβδομάδες επικεντρωνόμαστε στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να βρεθεί πια μια συμφωνία και να αποκατασταθεί όχι μόνο εμπιστοσύνη στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, θα τη χάσουμε την εμπιστοσύνη αυτή.